Η φιλοδοξία να γίνει η πρώτη μαζική αθλητική διοργάνωση στη χώρα. Τον καιρό τη πανδημία, με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για του συμμετέχοντες, έχει ο φετινό γύρο Λίμνη, που διοργανώνεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Οι συνθήκε, βέβαια, δεν προσυδειάζουν σε καμία από τι προηγούμενε. Η φετινή, όμω, δεν θα είναι διοργάνωση των ρεκόρ η διοργάνωση των πολλών φεστιβαλικών εκδηλώσεων. Μπορεί όμω σύμφωνα με του διοργανωτέ να αποτελέσει τον πιλότο για τη διοργάνωση αντίστοιχων αθλητικών γεγονότων σε όλη τη χώρα. Το λέει Κράν το Σαββατοκύριακο είναι ένα μεγάλο στίχημα και για του διοργανωτέ και για την πόλη που φιλοδοξεί σε αυτέ τι συνθήκε να επανεκκινήσει την οικονομία τη που σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στο συνεδριακό και τον αθλητικό τουρισμό. Στη διαφορετικότητα του φετινού αγώνα στάθηκε ο Ηλία Πυριούνη, διευθυντή του λέει δίνοντας δίνοντα τη διαβεβαίωση πω έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα και έχουν γίνει οι αναγκαίες προσαρμογές που εγγυώνται την ασφάλεια των συμμετεχόντων, δρομέων και εθελοντών. Το Ιωάννα Λέι είναι ο πρώτο ουσιαστικά μαζικό αγώνα δρόμου που γίνεται την περίοδο τη πανδημία. Και σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματή Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία, βάλαμε ως στόχο ο αγώνας των Ιωαννίνων να αποτελέσει πιλότο για την πραγματική επανέναρξη του δρομικού αθλητισμού. Το τολμάμε γιατί έχουμε μια εμπειρία 14 ετών με, απόλυμα, με απόλυτα επιτυχημένες κατά κοινή ομολογία διοργανώσεις. Αυτό το επιβεβαιώνει άλλωστε και η επιστημονικά τεκμηριωμένη έρευνα που έκανε πέρυσι το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Εξασφαλίσαμε τη στήριξη της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου με τη βοήθεια της οποίας καταρτήσαμε και θα εφαρμόσουμε ένα άρτιο υγειονομικό πρωτόκολλο, έχουμε την αμέριστη στήριξη, υποστήριξη του Δήμου Ιαννητών, της Περιφέρειας Επίρου, του Ερυθρού Σταυρού, του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας αλλά και των 250 ετοιμοπόλεμων εθελοντών. Το τολμάμε όμω και γιατί έχουμε μαζί μα όλη τη δρομική κοινότητα, χορηγού και υποστηριχτέ, οι οποίοι εκτιμούμε πω μα στηρίζουν όχι μόνο για την έω τώρα καλή μα συνεργασία, αλλά γιατί βλέπουν ότι αφού ξεπεράσουμε τη φετινή δύσκολη χρονιά για όλου μα, ανοίγονται νέε προοπτικέ και το Ιωάννα Λεϊκράν θα, θα εδρεωθεί ω το κορυφαίο δρομικό γεγονό τη χώρα. Συνδιοργανωτέ του γύρου λίμνης είναι ο Δήμος Ιωαννητών και η Περιφέρεια Υπήρου που στηρίζουν πολύπλευρα τη διοργάνωση. Με τον Μωησί Ελισάφ να κάνει λόγο για έναν από του πιο επιτυχημένου θεσμού στην πόλη, συγχαίροντα του διοργανωτέ για τι προσπάθειέ του όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ περισσότερο όμω φέτο. Να μπορούμε να συνεχίζουμε με μια νέα κανονικότητα τη ζωή μα. Και ο αγώνα αυτό υπενθυμίζει ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε κάτω από αυτές τις πολύ δύσκολες πιεστικές συνθήκες, εφαρμόζοντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να συνεχίσουμε έως ένα βαθμό κανονικά τη ζωή μας. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Ε, πιστεύω ότι του χρόνου πραγματικά θα είναι η διοργάνωση των, του 2021 σε πανελλαδικό και όχι μόνο επίπεδο, εγώ ο, οφείλω να υπογραμμίσω ότι ως Δημοτική Αρχή είχαμε άψογη συνεργασία με τους οργανωτές, του Ιδιος την Κιαδρίμτσα, αλλά και όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και θα κάνουμε και τις επόμενες μέρες το καλύτερο που μπορούμε ώστε το, ο αγώνας να διεξαχθεί κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Στο ίδιο μήκο κύματο και ο Αντιπεριφερειάρχης Αρμόδιο για θέματα αθλητισμού τη Περιφέρεια Υπήρου, Βασίλη Γοργόλη, που είπε πω μπορεί η διοργάνωση να μην έχει το πλήθο των συμμετοχών και των δράσεων των προηγούμενων ετών, αλλά είναι σημαντικό ότι διοργανώνεται. Τον προηγούμενο χρονικό διάστημα, η διοργανώτερη αρχή έχει δείξει ότι έδωσε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχει δώσει πάρα πολύ, πάρα πολύ ε, σημασία στο κομμάτι αυτό και εμεί, ω Περιφέρεια Επίρου στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή, στηρίζουμε την αθλητική εκδήλωση και είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει κάτω από τι καλύτερε συνθήκε. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο πρέπει να μείνει από το φετινό Lake Run. Αυτό θέλουμε να μείνει ω αποτύπωμα: ότι οι αθλητικέ διοργανώσει θα πρέπει να ξεκινήσουν να ξαναγίνονται, να ξαναβλέπουμε μεγάλε. Αθλητικές Αυτές οι εκδηλώσεις τις έχουμε πάρα, μα πάρα πολύ ανάγκη, έστω και με την περιορισμένη μορφή αυτή που γίνονται, για να μην ξεχαστούν. Τις ευχαριστίες της προς την περιφέρεια Υπήρου και τον Δήμο Ιωαννιτών αντίστοιχα εξέφρασε τέλος η πρόεδρος του αθλητικού ομίλου Ποσειδών, Αγνή Ε, Το μεγάλο μας λοιπόν στοίχημα είναι αυτό να γίνει ο αγώνας, να γίνει όμως με όλες τις προδιαγραφές που θα εξασφαλίσουν την ε, ομαλότητα, την κανονικότητα και πάνω απ' όλα την ασφάλεια τόσο των συμμετεχόντων όσο και όσων ε, των συμμετεχόντων δρομέων, αλλά και των πολλών εθελοντών του Ποσειδώνα και όλες τις πόλεις που θα βρεθούν στο δρόμο. Ε, τήρηση λοιπόν, αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλων. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο και την Περιφέρεια που ήταν στο πλευρό μας.